Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στα του νομοσχεδίου, επιτρέψτε μου ένα σύντομο σχόλιο με βάση τα όσα συζητήθηκαν. Ορίστε. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, ένα σχόλιο με βάση την τοποθέτηση εκ μέρους συναδέλφων για την απόφαση της Μητρόπολης στην Κέρκυρα να θέσει εκτός Εκκλησίας βουλευτές για την άποψη που εξέφρασαν για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ενέργεια σκοταδισμού και μεσαιωνικού χαρακτήρα, τελεία και παύλα. Συγχρόνως, αναδεικνύεται και με αυτή την απόφαση το υπερώριμο αίτημα για το συνταγματικό διαχωρισμό κράτους Εκκλησίας, τον οποίο το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει προτείνει. Όμως τα άλλα κόμματα αρνούνται. Ανάμεσά τους ακόμα και αυτά τα οποία επικαλούνται εκ του ασφαλούς ότι αποτελεί ένα υπερώριμο αίτημα. Τώρα, το νομοσχέδιο. Κύριε της κυβέρνησης, ήδη έχει απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της εκπαίδευσης, που έχει καταδείξει ότι αυτό συνιστά οπισθοδρομική τομή στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Και μάλιστα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, παρά τμήμα, συμπλήρωμα, κομμάτι του παζλ των αντιδραστικών αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση που διαμορφώνονται χρόνια τώρα, προωθώντας τη στρατηγική ακριβώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρική νόμη, για παράδειγμα, νόμος του 2011, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, νόμος Διαμαντοπούλου, ο νόμος Γαβρόγλου 2018, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κεραμέως το 2022, νόμοι δηλαδή που καλά κρατούν και προωθούν την επιχειρηματική δράση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την αξιολόγηση με τα κριτήρια της αγοράς, την αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα, την κατηγοριοποίηση πτυχίων και τμήματων, βάζοντας νέους ταξικούς φραγμούς στην παιδεία, εντείνοντας παράλληλα την επίδυση στα δικαιώματα της νεολαίας για μόρφωση εργασίας της ίδιας τους της ζωής. Γίνεται λοιπόν ένα βήμα παραπέρα με στόχο την κατάργηση του ενιαίου τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η πρόσβαση γίνεται με βάση την τσέπη της οικογένειας, υποβαθμίζονται τα πτυχία και συγχρόνως εντείνεται η εμπορευματοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας του δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό το νέο τοπίο είναι που σχεδιάζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια προώθησης του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν προϊονίζει τίποτα άλλο παρά την ακόμα πιο ανισότιμη πρόσβαση, ενώ συγχρόνως η συνύπαρξη δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων κάτω από την ίδια ομπρέλα με τριετή, τετραετή, πενταετή προγράμματα σπουδών πολλών ταχυτήτων και επιπέδων θα δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων, μετατρέποντας τη δυνατότητα εργασίας με μόνο εφόδιο το πτυχίο σε όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί η συνύπαρξη δημόσιων ιδιωτικών παντού και πάντα λειτουργεί σε βάρος του δημόσιου, που υποβαθμίζεται, υποστελεχώνεται, εμπορευματοποιείται με τραγικά μάλιστα αποτελέσματα όπως αυτά που ζήσαμε και ζούμε, για παράδειγμα στο χώρο της υγείας, όπου έχει συσσωρευτεί αρκετή πείρα από τη συνύπαρξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Τι λέτε όσοι υπερασπίζεστε την ίδρυση των ιδιωτικών ΑΕΗ, ότι ο ανταγωνισμός που θα ενισχυθεί από τη συνύπαρξη δημόσιων ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αναβαθμίσει τα δημόσια ΑΕΗ, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Μα τα ίδια επιχειρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν και για την υγεία τάχα προς όφελος του λαού, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 70 ξεφύτρωναν τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τι επιβεβαιώθηκε στην πράξη? Ότι η συνύπαρξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα και στην υγεία, που σημειωτέων αποτελούσε πάντα κοινή προγραμματική αντίληψη όλων των αστικών κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που κυβέρνησαν, αλλά και των άλλων κομμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει σε όφελος του λαού, παρά οδήγησε στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση των δημόσιων δομών. Γνωστή σε όλους η τραγική, επικίνδυνη κατάσταση των δημόσιων δομών υγείας. Αντίστοιχα, σε εξαναγκασμό των ασθενών πελατών να οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα και συγχρόνως επέκταση, ευάδυση της εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων στα πλαίσια του ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά. Αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας, πληρωμές, συμπληρωμές
τιμοκατάλογος για τα χειρουργεία και πάει λέγοντας. Και ο κατάλογος είναι μακρύς. Αλήθεια, η εμπορευματοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων που εφαρμόσετε όλοι όσοι κυβερνήσετε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, πιστή στην ευρωενωσιακή στρατηγική, δεν οδήγησε στην ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στα πανεπιστήμια, στη λογική της κινητικότητας και της σύνδεσης με την αγορά, με όχημα τα ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λεγόμενη απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, στο πλαίσιο φυσικά του αντιδραστικού στόχου για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης έως το 2025. Κατεύθυνση που ενισχύθηκε με το απαράδεκτο νομοσχέδιο Γαβρόγλου, αλλά και τα εξίσου αντιλαϊκά νομοσχέδια για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση τα ανωτέρω, αντί για μόνιμο, για παράδειγμα, προσωπικό, για κάλυψη όλων των αναγκών των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων, έχουμε συμβασιούχους καθηγητές ως αυτοαπασχολούμενοι, με μηνιαίες καθαρές αποδοχές στα 480 ευρώ το μήνα, με άδειες άνευ αποδοχών, μη καταβολή επιδομάτων, τέκνου, γάμου και πάει λέγοντας, την ίδια ώρα που έχετε επιβάλει την υποστελέχωση των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφού έως το 2030 η αναλογία αποχωρήσεων προσλήψεων θα είναι 1:1, όταν την ίδια ώρα από το 2009 έως το 2020 χάθηκαν περίπου 8.000 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικού προσωπικού. Η ίδρυση λοιπόν ιδιωτικών ΑΕΗ και ο ανταγωνισμός που όλοι σας ομνύεται θα φέρουν γενίκευση των υπαρκτών και σήμερα διδάκτων στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι δεδομένο. Η αρχή ήδη έχει γίνει με τα ξενόγλωσσα, προπτυχιακά τμήματα στα περισσότερα ιδρύματα. Για παράδειγμα, από πέρυσι στο ΕΚΠΑ λειτουργεί στην ιατρική σχολή προπτυχιακό με δίδακτρα περίπου 13.000 ευρώ ετησίως. Παρέχονται υποδομές, εξοπλισμός και άλλα που οι φοιτητές των δωρεάν προγραμμάτων ούτε με κιάλια δεν βλέπουν. Και μάλιστα εγκαινιάστηκε και νέο κτίριο την ώρα που οι φοιτητές δεν βρίσκουν, για παράδειγμα, εστίες. Να τι σημαίνει ανταγωνισμός, εμπορευματική λειτουργία. Οι προτεραιότητες να καθορίζονται από τα έσοδα. Και έσοδα σημαίνει δίδακτρα. Έτσι, δεν μας εξέπληξαν, για παράδειγμα, τα δημοσιεύματα πριν ακόμα δούμε το νομοσχέδιο, που κάνανε λόγο για το έντονο ενδιαφέρον για ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, γνωστού κολοσσού στον χώρο της υγείας, που αφού εδώ στη χώρα μας, ο οποίος κολοσσός, αφού μπούκωσε από κέρδη ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, τώρα στρέφεται στο νέο επιχειρηματικό πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δώστε μου λίγο χρόνο, κύριε. Όμως εμείς θα θέλαμε να θέσουμε το εξής ερώτημα και καλούμε να το σκεφτούν όσοι μας ακούνε, παρακολουθούν. Σε τι περιβάλλον και με ποια κατεύθυνση θα εκπαιδεύονται οι νέοι επιστήμονες, για παράδειγμα οι γιατροί, όταν η ιατρική εκπαίδευση, για παράδειγμα, πλέον προσαρμόζονται στις αντιλαϊκές, αντιδραστικές αναδιαθρώσεις στον κλάδο της υγείας, αφού δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια προστίθεται προπτυχιακά μαθήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα που εξ ολοκλήρου υμνούν την οικονομική διαχείριση της υγείας, περίφημη οικονομικά της υγείας, που προωθούν τη λογική κόστος-όφελος στη διαχείριση των ασθενών. Στην ιδιωτική ιατρική σχολή, λοιπόν, κυρίως, αλλά και στο εμπορευματοποιημένο δημόσιο πανεπιστήμιο, ιατρική σχολή, αν θέλετε, αυτές οι φωνές, αυτή η κατεύθυνση θα έχει περιορισμός? Όχι, βέβαια. Στην ουσία μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερη απομάκρυνση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, της ιατρικής εν προκειμένου, από το βασικό του στόχο. Δηλαδή ποιον? Την ανιδιοτελή προσφορά στον άνθρωπο, στον ασθενή, για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής του, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα, από το αν και πόσο βαθιά μπορεί να βάλει το χέρι στη τσέπη. Πώς αλήθεια θα εκπαιδευτούν οι αυριανοί γιατροί να απαντούν σε τέτοια ερωτήματα, όταν κυριολεκτικά θα τίθεται ζήτημα ζωής? Αλήθεια, με τις αξίες άραγε θα εκπαιδεύονταν, με τι αξίες θα εκπαιδεύονταν ένας φοιτητής ιατρικής στους ομίλους της ιδιωτικής υγείας την περίοδο της πανδημίας, αλλά και στο μέλλον, όταν την ίδια στιγμή είχαμε εκατοντάδες νεκρούς την ημέρα, αλλά η περίθαλψη στα ιδιωτικά νοσοκομεία γινόταν με το σταγονόμετρο, επειδή δεν ήταν κερδοφόρα? Έτσι λοιπόν, απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, που συντελούνται και στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δύο απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Η μία από τη σκοπιά του κεφαλαίου, η άλλη από τη σκοπιά των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Τις συνέπειες της πρώτης επιλογής τις βιώνουμε εδώ και χρόνια, με όποια παραλλαγή στο επίπεδο διακυβέρνησης, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη χώρα μας και πάει λέγοντας, σε όλους τους τομείς. Η δεύτερη προοπτική, για να έχει νικηφόρα προοπτική για το μέλλον,
της πλειοψηφίας των σημερινών και αυριανών επιστημόνων χρειάζεται να βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο. Την πολιτική που θυσιάζει ζωές, δουλειές, σπουδές, προοπτικές και ανάγκες στο βωμό της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων. Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Και σε αυτόν τον δρόμο, για να ανατραπεί η πολιτική που θυσιάζει τη ζωή και τα δικαιώματά μας, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ είναι και θα είναι όπως πάντα στην πρώτη γραμμή για μια πραγματικά ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Καταψηφίζουμε λοιπόν το νομοσχέδιο και θα καταθέσουμε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ θα καταθέσει και αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας, κύριε Πρόεδρε.